Public School. Μαζί θα δούμε την ερώτηση νούμερο 2 από τη σελίδα 70 του σχολικού βιβλίου, η οποία ανήκει στο κεφάλαιο 5 και την ηγεμονία της Αθήνας και συγκεκριμένα την πρώτη ενότητα που εξετάζει τη συμμαχία της Δήλου και το πώς η συμμαχία έγινε όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει η ερώτησή μας. Γιατί και πώς η Αθήνα κυριαρχεί στον ελληνικό κόσμο τον 5ο αιώνα π.Χ. Οπότε εμείς πρώτα πρέπει να βρούμε το λόγο και δεύτερο πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Πάμε αμέσως στη σελίδα 69 του σχολικού βιβλίου για να διαβάσουμε. Μετά την νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, οι πόλεις του Αιγαίου ζουν με τον δρόμο μιας νέας περσικής εισβολής. Αρχικά στρέφονται προς τη Σπάρτη για να αναζητήσουν στήριγμα. Όμως η μεγάλη δωρική πόλη, συγκλονισμένη από τη συμπεριφορά του Παυσανία, ο οποίος κατηγορήθηκε για συνεννοήσεις με τον Ξέρξη, δείχνει απρόθυμη να αναλάβει τις ευθύνες και αφήνει ελεύθερο το πεδίο στους Αθηναίους. Έτσι με πρωτοβουλία του Αριστείδη, οι πόλεις του Αρχιπελάγους και των Ιωνικών παραλίων συνόπτουν με την Αθήνα μια συμμαχία με έδρα το νησί της Δήλου. Οπότε εδώ βλέπουμε το γιατί. Εδώ λοιπόν τι μας λέει. Μας λέει ότι αρχικά οι ελληνικές πόλεις στρέφονται προς τη Σπάρτη για προστασία. Αλλά η Σπάρτη αρνείται. Οπότε αφήνει χώρο στην άλλη μεγάλη δύναμη του ελλαδικού χώρου, τους Αθηναίους. Αφήνει, λέει, ελεύθερο το πεδίο στους Αθηναίους. Και οι Αθηναίοι δεν αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και έτσι δημιουργούν μία συμμαχία. Συμμαχία εδώ πέρα με έδρα το νησί της Δήλου. Οπότε εδώ, στο νούμερο 1 που είναι ο λόγος, θα πούμε επειδή οι Σπαρτιάτες αρνήθηκαν το πεδίο, έμεινε ελεύθερο για την Αθήνα. Οπότε οι Αθηναίοι εκμεταλλεύονται αυτό το χώρο και θα δούμε πώς τον χρησιμοποιούν στη σελίδα 69, όπου μας λέει το σχολικό βιβλίο ότι η Συμμαχία αναγνώριζε στους Αθηναίους την ηγεμονία, δηλαδή τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τις πολεμικές επιχειρήσεις, όμως η αυτονομία των πόλεων ήταν απόλυτα εγγυημένη. Οπότε εδώ ξεκινάμε σιγά σιγά να βλέπουμε τους λόγους που κυριαρχεί η Αθήνα. Εδώ το δεύτερο είναι το πρώτο. Εδώ είναι ότι αναγνωρίζεται από τους συμμάχους η ηγεμονία της Αθήνας, ο ηγετικός ρόλος της Αθήνας. Οπότε εδώ θα γράψουμε ότι αναγνωρίζεται από τους συμμάχους ο ηγετικός ρόλος της Αθήνας, τον οποίο η Αθήνα εκμεταλλεύεται και θα δούμε με ποιο τρόπο. Και συνεχίζει το σχολικό μας βιβλίο στη σελίδα 70 και μας λέει «Οι πόλεις που συμμετέχουν σε αυτή, σύμφωνα με διαφόρους υπολογισμούς, ανέρχονταν σε 400. Όμως αντιδράσεις αρχίζουν να εκδηλώνονται σε πολλές από αυτές με αιτία την αλαζονική συμπεριφορά των Αθηναίων. Τάσεις απομάκρυνσης από τη συμμαχία αναπτύσσονται, οι οποίες καταλήγουν σε εξεγέρσεις. Ο Κίμωνης καταπνίγει βία. Γίνεται πλέον φανερό ότι καμία πόλη δεν έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από τη συμμαχία χωρίς τη θέληση των Αθηναίων». Οπότε εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι οι πόλεις, που είναι πάρα πολλές, αφού λέει ανέρχονται σε 400, αρχίζουν να αντιδρούν στην αλαζονία της Αθήνας και εμφανίζουν τάσεις απομάκρυνσης, οι οποίες όμως καταπνίγονται. Οπότε βλέπουμε ότι η Αθήνα αρχίζει και καταδυναστεύει τις συμμαχικές της πόλεις. Εδώ το δεύτερο λοιπόν σημείο είναι αλαζονία. Αλαζονία από την
Αθήνα. Εκδήλωση. Εκδήλωση εξεγέρσεων. Κατάπνιξη των εξεγέρσεων. Κατάπνιξή τους από τους Αθηναίους. Και τελειώνει το σχολικό βιβλίο με αυτή την ιστορία της Αθήνας στη σελίδα 70 και λέει «Η αυτονομία των πόλεων είχε ουσιαστικά καταργηθεί και η συμμαχία της Δήλου είχε μεταβληθεί σε όργανο επιβολής της πανελλήνιας αθηναϊκής ηγεμονίας». Το 454 ο νέος ισχυρός άνδρας της Αθήνας, ο Περικλής, με μια συμβολική κίνηση ιδιαίτερης σημασίας μεταφέρει το Ταμείο της Συμμαχίας από τη Δήλο στην Ακρόπολη της Αθήνας. Το συνέδριο δεν συνέρχεται πια. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από την Αθήνα και ο φόρος ορίζεται από την Αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η αυτονομία πλέον καταργείται και οι πόλεις γίνονται όργανα της Αθήνας, η οποία τι κάνει με τον ηγέτη της τον Περικλή, μεταφέρει το ταμείο από τη Δήλο στην Αθήνα και αποφασίζει μονομερώς, αποφασίζει μόνο η Αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου, καθώς το συνέδριο δεν συνέρχεται πλέον. Οπότε βλέπουμε εδώ, στο σημείο μας το τελευταίο, ότι η Αθήνα μετατρέπει τη συμμαχία σε ηγεμονία με την ίδια στο τιμόνι. Εδώ έχουμε λοιπόν τη μεταφορά του ταμείου. Μεταφορά ταμείου. Αποφάσεις. Από την Εκκλησία του Δήμου. Και γενικότερη αδράνεια των οργάνων. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι αρχικά οι Αθηναίοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία των Σπαρτιατών να προστατεύσουν τις ελληνικές πόλεις και δημιουργούν μια συμμαχία. Στη συμμαχία αναγνωρίζεται αρχικά από τους συμμάχους ο ηγετικός ρόλος της Αθήνας, αλλά υπάρχει μια σχετική αυτονομία. Αργότερα όμως η Αθήνα αρχίζει να επιδεικνύει αλαζονία, η οποία αλαζονία οδηγεί σε εξεγέρσεις και αυτές οι εξεγέρσεις καταπνίγει η Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον ηγεμονικό της ρόλο. Και στο τέλος, στο 454 περίπου, η Αθήνα ουσιαστικά μετατρέπει τη συμμαχία σε δική της ηγεμονία, αφού μεταφέρει το ταμείο από τη Δήλο στην Ακρόπολη της Αθήνας και τα όργανα τα οποία κανονικά έπρεπε να αποφασίζουν, δεν συνέρχονται και οι αποφάσεις παίρνονται από την Εκκλησία του Δήμου.